Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα Pink Paper και η Mandra Heat έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Summer Master League. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει με τον Τζάμπολ να φέρνει την μπάλα στα χέρια των Mandra Heat, οι οποίοι είναι και στην πρώτη επίθεση του μάτς. Οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, με το ρεκόρ τους να βρίσκεται στο 0-2. Φάουλ τώρα από τον Αδαμάκη. Θα πάει στην γραμμή ο Δρύβας, ο οποίος έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Όπως λέγαμε λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν δύο ήττες στα ισάρυθμα μας που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Από τη μία το Pink Paper έχει ηττηθεί από World Gamers και Aguanile, ενώ από την άλλη οι Mandra Heat έχουν δεχτεί δύο κατοστάρες. Είναι από τους Μπουσκάδος με 101-62 και από την άλλη από την Aguanile με 66%. Είχαμε λάθος τώρα εδώ από το Pink Paper, η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των κόκκινων. Με τον Θώμα να δίνει τη σκάστη πάσα, γυρίζει αλλά αστοχή στην προσπάθεια του Λιακίδης. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, αστοχή και αυτή. Και η μπάλα καταλήγει εκτός από τα δικά του χέρια, διαφωνεί με την αποφάση του ρέφερη. Ωστόσο η μπάλα περνάει στα χέρια του Pink Paper με τον Ορφανίδη να κατεβάζει. Παραμένει στο 0-0 το μάτς έπειτα από τις πρώτες ευθείες των δύο ομάδων. Ο Φανίδης αφήνει έξω, παίρνει και πάλι στη γωνία. Θα το πάρει το τρίποντο υποπίεση, το ρουβάν στα χέρια του Μόλου. Μαζεμένη σήμερα η Mandra Heat, οι οποίοι έχουν διαθέσιμα 8 άτομα. Και όπως μας είπε ο Βαγγέλης μόλις στις δηλώσεις, μπορεί να έρθει και ο ένατος. 8 άτομα διαθέσιμα και για το Pink Paper. Το 0-0 παραμένει. Ο Φανίδης. Μπάλα στον Κολέτη. Αδαμάκης. Θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει, θα πάρει το φάουλ από τον Δρύβα, προδοματικό και για τους φιλοξενούμενους. Βολές τώρα για τον Αδαμάκη. Θα μπει μέσα η πρώτη, μετά από μια μικρή περιπέτεια εκεί στο Στεφάνη. Ανοίγει το σκορ ο Αδαμάκης για το 1-0. Έξω η δεύτερη, μπάλα στα χέρια του ίδιου. Δεν βιάστηκε, αφήνει δίπλα του στον Κολέτη. Ορφανίδης θα κάνει βήματα. Έχουμε μεταφορά της μπάλας, λάθος τώρα και από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ορφανίδης στα δεξιά στον Αδαμάκη, λύνεται από δύο αλλά βρίσκει την πάσα έξω για τον Ορφανίδη. Για τρεις εκείνος ανενόχλητος, δεν μπορεί να βρει το καλάθι, Αζάρος επιθετικό rebound. Σιζόπουλος αφήνει εκεί και ωραία στον Αδαμάκη, ο οποίος ερχόταν με φόρα. 3-0 πλέον για τους γηπεδούχους. Με τον τρίτο πόδο του Αδαμάκη στο μάτς. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει καλάθι μέχρι στιγμής. Και από τις δύο ομάδες θα μαζέψει τώρα το rebound ο Κολέτης. Ορφανίδης, Ζόπουλος. Αζάρ βλέπει απέναντι τον Ορφανίδη. Αλλά στον Αζάρ έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος, γι' αυτό θα πάρει το σουτ. Ψηλότερα κοιμάζεται το rebound ο Ζόπουλος. Κολέτης. Ναι, ευκαιρία για το
Κονίδια, ο οποίος ακολούθησε την φάση αδράνησης εδώ για μήνα τον Μάντρα Χιτ. 5-0 για το Pink Paper. Χωρίς πολλό μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Η φιλοξενούμενη από κοντά θα φέρει τους πρώτους δύο πόντους για την ομάδα του. Ο Λιακίδης, όχι με συγχωρείτε, ο Μαράντος για το 5-2. Εκεί βγάζουν οι νικητές τους γηπεδούχους, ο Ακάρ θα πάρει το φάουλ από τον Δρίβα, ο οποίος τον βρήκε και στο χέρι την στιγμή που πήγε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεύτερο ομαδικό τον Μάντρα Χιτ, με τον Δρίβα να περνάει στον πάγκο, καθώς έχει ήδη δύο φάουλ στην θέση του ο Δρακόπουλος. Μέσα η πρώτη, 6-2. Χάνει την δεύτερη ο Αζάρ, μόλις το rebound, Δρακόπουλος. Παίρνει ο Θωμάς, ζητάει ο Δρακόπουλος, επιλέγει να παίξει με τον Μόλο, ο οποίος ήταν πιο κοντά στο καλάθι, θα βρει στόχο εκείνος, 6-4. Αζάρ θα το πάρει το τρίποντο ο Ζησόπουλος, θα βρει σίδερο. Η μπάλα στα χέρια του Θωμά. Λιακίδης ξανά στον Θωμά, εκτελεί εκείνο για 3. Μαζεύει το rebound ο Αδαμάκης. Ζησόπουλος περνάει, φάουλ από τον Λιακίδη, ο οποίος σταματάει τον εφνιδιασμό του Pink Paper με το τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Αδαμάκης για 3, rebound από τον Μαράντο. Βάζει εκείνος ενώ έχει κολλημένο πάνω του τον Ζιζόπουλο. Συνεχίζει ο Μαράντος με την μπάλα στα χέρια. Πλησιάζει την ρακέτα, αφήνει τώρα έξω τον Λιακίδη, αστοχή εκείνος. Ορφανίδης. Αζάρ. Κολέτης θέλει να παίξει και τα καταφέρνει με τον Αδαμάκη. Ξανά Κολέτης θα πάρει την εκτέλεση. Εκείνος Αζάρ πήρε το εξαιρετικό rebound και χτύπησε για το 8-4. Ακόμα ένα χαμένο rebound από τους Μάντρα Χιτ, οι οποίοι έχουν αδρανήσει σε κάποιες φάσεις. Δεν έχουν καθαρίσει το αμυντικό rebound. Ενώ εδώ ο Θωμάς θα χτυπήσει τον εφημεριασμό. Θα πέσει γρήγορα, μάλλον έχει τον εφηδιασμό. Αλλά δεν θα βρει το καλάθι, ενώ έχουμε και τα βήματα από τον Μαράντο. 3-48 ακόμα, το σκορ στο 8-4. Με το Pink Paper να διατηρεί το προβάδισμά του. Δεν θα έχει το καλάθι τώρα από τον Αδαμάκη. Μαράντος, παρακινδυνευμένη πάσα. Κόβει την πορεία της μπάλας ο Κολέτης, αλλά η κατοχή παραμένει στους Μάντρα Χιτ. Έχουμε και το time out. Επιστροφή στην δράση, 3:35 ακόμα. Απομένει στην πρώτη περίοδο, το σκορ είναι στο 8-4. Τον Pink Paper να είναι μπροστά. Φάουλ τώρα στον Μαράντο, καθώς τον έχασε εκεί ο Ορφανίδης. Με συγχωρείτε, ο Αδαμάκης. Έτσι θα γίνει το δεύτερο ομαδικό από τους γηπεδούχους.
σε στοχή στην πρώτη για το 8-5. Μέσα και η δεύτερη. Το 6 πλέον το σκορ. Ορφανίδης. Ο Λέτης αφήνει έξω στον Αζάρ. Εκείνο δεν είχε κάποιον πάνω του. Το rebound σάχερ για τον Μαντραχίτ. Παράντος. Τρακόπουλος ρίχνει τώρα ταχύτητα. Παίζει με τον Μόλο πίσω στην παλιπλάτη τον Αζάρ. Αστοχή στην προσπάθεια. Μαζεύει ο Αζάρ το rebound και θέλει να τρέξει κιόλας. Αζάρ αφήνει δεξιά στον Ορφανίδη. Αστοχή εκείνο στην προσπάθεια. Στο έδαφος ο Δρακόπουλος για τρεις. Ο Καμπόσος, νέα ευκαιρία για το Pink Paper και τρίτη. Μέσα ο Ορφανίδης. Μετά από διαδοχικές προσπάθειες, 16 πλέον για το Pink Paper. Τομάς. Ψάχνει επιλογές. Παίρνει και πάλι από τον γιατρού. Πάει τελικά το τρίποντα, αλλά θα στοχίσει ο Μαράντος. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Δρακόπουλος στην επαναφορά, Μόλος. Μαράντος πάνω το Καμπόσο, θέλει να πέρασει ο Μαράντος. Θα πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους. 3. Έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Δρακόπουλος. Οχτώ δευτερόλεπτα για τους Μαντραχίτ, Θωμάς. Μαράντο στα δύο δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει αλλά θα στοχίσει παράλληλα. Ο Λέτης. Η εκτέλεση από τη γωνία είναι αστοχή από τον Αδαμάκη. Παραμένει το 16. Τομάς. Παίζει με τον Μόλο, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον Αζάρ. Θα τον νικήσει κιόλας. 18. Ορφανίδης. Παίρνει το screen από τον Καμπόσο, εκτελεί για 3, θα βρει σίδερο. Δρακόπουλος παλεύει για το rebound. Η μπάλα έχει πατήσει γραμμή. Καμπόσο στην επαναφορά, ψάχνει παίχτη. Πήρε ο Ορφανίδης. Έχει μπροστά του τον Θωμά, θα το πάρει το σούπα μπροστά από τον αντιπαλό του. 12-8. Μπήκαμε στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Τρακόπουλος παίζει με τον γιατρού. Μόλος. Θωμάς για 3. Άστοχος. Καμπόσος τώρα, 17 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους, 25 για την περίοδο. Καμπόσος κρατάει. Στα 4 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει από μέση απόσταση. Αζάρ έδωσε ένα σκαμπύλι στην μπάλα, εκείνη κατέληξε στον γιατρού. 6 δευτερόλεπτα για τους Μαντραχίτ. Θωμάς στα 3 δευτερόλεπτα για 3. Κολλάει μπάλα στο σίδερο. Σταματάει ο χρόνος στα 0,6. Γίνεται και μια προσπάθεια να κατέβει μπάλα. Ξανά δεν μπορεί ο Ορφανίδης ούτε στη συνέχεια με την μπάλα. Δεν βρέθηκε η λύση. Δεύτερη λύση τώρα από τον Θωμά. Κατεβαίνει η μπάλα στο παρκέ. Η κατοχή είναι για το Pink Paper. Καμπόσος στα 0,6 προλαβαίνει να εκτελέσει αλλά θα στοχίσει και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 12-8.
Μόλις ξεκίνησα και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους γηπεδούχους, με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στο συν 4 να διατηρούν το προβάδισμα τους από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και να βρίσκονται τώρα στην επίθεση με τον Κολέτη να μην μπορεί να εκτελέσει. Η μπάλα παραμένει στα χέρια, όχι, αλλάζει η κατοχή. Περνάει στα χέρια των Μαντραχίτ. Τόμας. Βλέπει απέναντι τον Δρακόπουλο, του περνάει την πάσα, εκτελεί εκείνος για τρεις, δεν θα βρει τρόπο. Περιβάλλουν στα χέρια του Σικοράρου. Ορφανίδης πάνω του για να πιέσει ψηλά ο Δρακόπουλος. Ορφανίδης για τρεις, αστοχή. Τομάς Μαράντο στον Μόλο. Δρακόπουλος του φεύγει μπαλά από τα χέρια και κατάληγε εκτός. Χωρίς καλά στο πρώτο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ορφανίδης ανενόχλητος για τρεις, αλλά θα στοχίσει και αυτός ο Δικοράρος. Μαράντος έχει λίγο χώρο για να πλησιάσει και θα γίνει το φάουλ από τον Αζάρ. Δύο αλλαγές τώρα για τους κόκκινους, Δρύβας και Λιακίδης. Πέρασαν στο μάτς. Ευστοχή στην πρώτη ο Μαράντος, 12-9. Στοχή και στην δεύτερη για το 12-10. Αζάρ. Καμπόσος. Του δίνει το σκρίνο Αζάρ, έχει λίγο χώρο ο Καμπόσος, αλλά δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα της φάσης. Μόλις έχει φύγει στον ευνηδιασμό, πήρε την πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καμπόσος πιέζει ο Δρύβας, κρατάει ο Καμπόσος. Πιέζει ψηλά τώρα από τον Λιακίδη, ο οποίος πιέζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε και κάνει το φάουλ. Αζάρ, Καμπόσος, θα επιχειρήσει ξανά για τρεις, θα το βάλει αυτή τη φορά. 15-10. Λιακίδης, Δρύβας. Τομάς στα 9 δευτερόλεπτα αφήνει έξω στον Δρύβα, τρίποδο τώρα για τους Μαντραχίτ. Μαράντος προσπαθεί και θα βρει συμπαίκτη. Δρύβας ζητάει ηρεμία. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι της επίθεσης. Του δίνει αρκετό χώρο ο Μπικοράρος. Δρύβας τον εκμεταλλεύεται. 15-13. Διαχείρος Γρίβα. Δρύβα, με συγχωρείτε. Στο δίποντο πλέον το παιχνίδι. Αζάρ από τα δεξιά. Ευστοχή. 17-13. Ρίβας κρατάει, βρίσκει τον Λιακίδη, ευστοχή αυτός από κοντά, 17-15. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Καμπόσος πάει πάνω του ο Μαράντος, πλησιάζει ο Καμπόσος, τρώει την προσπίση ο Δρύβας και κάνει το φάουλ.
δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο χολ του Δρίβα, ο οποίος έχει φορτωθεί από αρκετά νωρίς με φάουλ. Ζιζόπουλος τώρα επέστρεψε στο παρκέ για τους γηπεδούχους, ενώ εξόχισε στην πρώτη. Ο Καμπόσος θα βάλει και την δεύτερη για το 19-15. Θωμάς παίρνει ξανά. Πάει μόνος στη φάση. Μεχρινότα ο Ορφανίδης πήγε όλο τον δρόμο μόνος του. 21-15. Δεν μετράει το καλάθι του Μόλου, καθώς έχουμε time out. Επιστροφή μετά το time out. 21-15 το σκορ. Τον Θωμά τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να δίνει στον Λιακίδη. Ανέχει εκείνος η παίξη, παίζει ξανά με τον Θωμά. Καμπόσος καλή άμυνα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Μαντραχίτ. Καμπόσος συνεχίζει να πιέζει. Σκιώκης με το δεξί από αρκετά μακριά. Ζόπουλος θέλει να παίξει με τον Καμπόσο, φτάνει παλά σε εκείνον. Ανάζει Ζόπουλος. Δεν είναι καλή πάση για τον Μπικοράρο. Καμπόσο στον πάγκο στη θέση του τώρα ο Βουλγαρής. Θωμάς. Ξεφύγει από την πίεση, πάει από τα δεξιά, θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι, 21-17. Το πήρε πάνω του ο Θωμάς σε αυτή τη φάση. Θα έκανε όλα μόνος του. Ορφανίδης. Νικοράρος. Ορφανίδης θα πάρει το τρίποδο μπροστά από τον Θωμά και θα το βάλει κιόλας. 24-17. Φάουλ μακριά από την μπάλα επάνω στον Λιακίδη. Ο Μπικοράδος το έκανε. Μέχρι μέσα αλλά δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Δρύβας. Ριζόπουλος στο κόστ του κόστ. Είναι άστοχος, Δρακόπουλος μαζεύει. Δρακόπουλος ο οποίος δυσκολεύεται να συγκρατήσει, πίεση αποφέρει καρπούς. Θα χάσει την μπάλα πέφτει στον Μαντραχίτ. Αζάρ. Αδαμάκης. Το εκτελεί, αλλά αστοχή. Δρακόπουλος σκαστή πάσα για τον Μόλο. Δεν πέρασε στον Δρύβα εκείνος, επέλεξε ξανά τον Δρακόπουλο. Γιακίδης θα το πάρει. Έδωσε ύψος το σούτ, αλλά η προσπάθεια του κατέληξε. Ξέρβολ παραμένει το 24-17. Με τους γηπεδούχους να βρίσκονται. Το συνεφτά. Για τρεις ο Ορφανίδης αστοχή. Το rebound στα χέρια των γηπεδούχων. Ενώ η μπάλα παραμένει στα δικά του χέρια και έπειτα από την παρέμβαση του Δρύβα. Μαζάρ Ζησόπουλος. Αλλάζει κατεύθυνση, περνάει και την πάσα, δεν ήρθε το καλάθι εδώ από τον Αδαμάκη. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι και θα πάνε και στο τρίποντο
με τον Αζάρ 27-17. Έμεινε μόνος του και τιμώνησε ο παίχτης του Pink Paper, δρύβα στην γρήγορη επίθεση. Αζάρ βρίσκει την πάσα για τον Ορφανίδη. Πιέζεται εκείνος από τον Δρύβα, έπειτα από τις αυρωτές αφήνει στον Ζησόπουλο. Αλλά έξω, νέο τρίποντο από τη γωνία αυτή τη φορά, δυνατό το σουτ από τον Αδαμάκη. 2-20 ακόμα για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Σιώκης, Δρακόπουλος. Με το δεξί χέρι τελειώνει τη φάση ο Λιακίδης για το 27-19. Αζάρ. Αδαμάκης παίζει με τον Ορφανίδη. Αζάρ είναι πίσω από το 6-75. Προσποιείται. Ξανά η μπάλα στον Αζάρ, τον νομίζω θα το πάρει. Θα το πάρει αλλά δεν θα το βάλει. Κατοχή για Mantra Heat. Δρακόπουλος οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Θέλει να παίξει με τον Μόλο, αλλά εκείνος είχε πλάτη. Δεν πέρασε έτσι πάσα. Βούλγαρης. Θα γίνει το λάθος και από το Pink Paper. Τρίβα στον Μόλο, εκείνος με φόρα. Αστοχή. Μαζεύει ο Ορφανίδης και θέλει να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Αδαμάκης μέχρι μέσα. Άστοχος και αυτός. Αμένει ευκαιρία εδώ για το Pink Paper να χτυπήσει τον ευνηδιασμό. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Για τρεις ο Ζησόπουλος, νέο επιθετικό rebound από τον Αζάτ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ζησόπουλος γυρίζει ωραία, δεν τελειώνει εξίσου καλά. Κατεβάζει ο Δρύβας. Ο Ορφανίδης, Δρύβας δεν τελειώνει καλά. Οι μάχες εκεί για το rebound, βγάζουν νικητές τους γηπεδούχους, καθώς όπως παραδέχτηκε ο Λιακίδης, εκείνος ακούπησε τελευταίος. 29,4 στο ρολόι τώρα, θα μένουν και κάποια δευτερόλεπτα για την επόμενη επίθεση. Ορφανίδης. Η πάσα έφτασε στον Αζάρ, αν και ήταν παρακινδυνευμένη. Το σουτ για δύο είναι άστοχο από τον Βούλγαρη. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Mantra Heat. Μόλις θα πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος. Το τρίτο φάουλ του Pink Paper, έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Σιώκης θα πάρει το τρίποντο που θα καταλήξει σε πάσα για τον Μόλο. Εκείνος θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν πήγε για σούτ ή για πάσα, ο Σιώκης μας μπέρδεψε εδώ. Στο 0,1 έχει σταματήσει το χρονόμετρο, δεν νομίζω πως μπορεί να κάνει κάτι κάποια ομάδα. Πάρει στην κατοχή της την μπάλα. Εύστοχο στην πρώτη ο Μόλος, 27-20. Έξω η δεύτερη και φινάλε λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 27-20. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. 27-20 το σκορ, στο συν 7. Το Pink Paper που δεν έχει χάσει μέχρι στιγμή στο προβάδισμα που έχει αποκτήσει από την αρχή του μάτς. Ο Φανίδης αφού το σκέφτει για λίγο, το πήρε τελικά. Αστοχή στην προσπάθεια. Το μας θα αναλαμβάνει να κατεβάσει για τους κόκκινους.
Δρύβας, Μόλλος, ξανά στον Δρύβα. Ψάχνει επιλογές τώρα, σταμάτησε την τρίπλα, 3 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Μαράντου. Αλλά ήταν και εκτός ισορροπίας στο τρίποντο, έτσι έβαλε έξτρα δυσκολία στον εαυτό του. Αδαμάκης είδε το κόψιμο του Ζησόπουλου, πέρασε και η πάσα, αλλά παίρνει το καλάθι από τον Κολέτη. Γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Αζάρ. 2-2 στην επίθεση με το δεξί. Δεν τελειώνει καλά τη φάση ο Αδαμάκης. Δεύτερη ευκαιρία του Αζάρ. Έφτασε αυτή την φορά 29-20. Σε δεύτερο χρόνο ήρθε το καλάθι εδώ για το Pink Paper. Το οποίο εκμεταλλεύτηκε το λάθος ενώ απαντάει γρήγορα ο Μαράντος. 29-22. Αζάρ ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Ορφανίδη. Μπαλά φτάνει στον Αδαμάκη, Κολέτης από μέσα απόσταση. Στο ένα δευτερόλεπτο πήγε και βγήκε η μπάλα. 10 τελικά του Καλαθιού. Τομάς θα το πάρει ο Δρύβας, ο οποίος είναι και μόνος του. Δεν είδα καλό το σουτ, μόλις εδώ βρήκε αφέλα του στο πρόσωπο τον Ζιζόπουλο. Ορφανίδης πάει στο φλότερ, ευκοχή. 31-22, όμορφο καλάθι εδώ από τον Ορφανίδη, ο οποίος στέλνει την ομάδα του στο συν 9. Μόλις ψηλή πάσα, δεν περνάει όμως. Μαζεύει και την μπάλα ο Κολέτης. Αφήνει στον Αδαμάκη και εκείνος με μια πολύ όμορφη κίνηση θα στείλει την ομάδα του στο συν 11. Εδώ 33-22. Από αρκετά μακριά ο Θωμάς δεν μπορεί να βρει το τρίποντο. Αζάρ κρατάει για να αφήσει στον Αδαμάκη. Αζάρ ψάχνει την πάσα, την βρίσκει δίπλα στον Ορφανίδη, ο οποίος παίρνει το screen. Έχει λίγο χώρο για να εκτελέσει, άστοχα ωστόσο. Μπαλά ξανά στα δικά του χέρια. Δεν βιάζεται ο Ορφανίδης, ο οποίος παίζει με τον Αζάρ. Κολέτης δεν πήρε το τρίποντο. Θα το πάρει ο Ορφανίδης για να το βάλει κιόλας. 36-22. Ξεφεύγουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι φτάνουν στο 14. Με ένα επιμέρους 9-2 στην τρίτη περίοδο. Ο Δρύβας τώρα θα πάει στην γραμμή των βολών, έπειτα από το πρώτο ομαδικό του Pink Paper. Ας έχει στην πρώτη. Άστοιχη η δεύτερη, πολύ άστοιχη μάλλον. Καταλήγει η Airball. Δεν ελέγχει το 36-22. Έπειτα από τις δύο βολές του Δρύβα, ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο για να πάρει την θέση του ο Δρακόπουλος. Αζάρ χέρι με χέρι στον Κολέτη. Πασάρει εκείνος αντί να εκτελέσει, Αδαμάκης από το πλάι. Μόλις έψαχνε την μακρινή πάσα, άφησε στον Δρακόπουλο. Τομάς κανάει μπαλά έξω στον Θωμά. Δεν θα βγει η συνεργασία.
με τον γιατρού. Έγινε το κλέψιμο από τους γηπεδούχους. Σταματάει τώρα, ρίχνει τα κύτα. Ο Κολέτης για τρεις. Ο Ορφανίδης, ο Αζάρ αφήνει στον Κολέτη. Νέο τρίποντο από τους γηπεδούχους. Αστοχο και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο. Σε δύο κατοχές για τους γηπεδούχους. Ο Μας γυρίζει αλλά αστοχή. Αζάρ θα πάρει το rebound. Επιθετικό πλεονέκτημα τώρα. Αριθμητικό πλεονέκτημα, με συγχωρείτε, για το Pink Paper. Θα γίνει το foul από τον Μαράντο. Σιώκης τώρα περνάει στο μάτς, όπως και ο Καμπόσος, για το Pink Paper. Αστοχή στην πρώτη ο Ζησόπουλος. Αστοχή στην δεύτερη. 37-22. Λιακίδης αφήνει τον Θωμά. Σιώκης θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει. 37-24. Δεν είναι τη λύση μετά από ώρα ο Σιώκης. Από το 29-22 του Μαράντου είχαν να πετύχουν καλά θύματα αυτή. Και το σκορ τώρα είναι στο 37-24. Έπειτα από το δίποντο του Σιώκη. Αστοχή στο τρίποντο τώρα ο Αδαμάκης. Μας φάουλ από τον Καμπόσο. Είναι το δεύτερο ομαδικό για το Pink Paper, όσο έχουν και η Madra Heat. Τομάς Δρακόπουλος παίζει με τον Σιώκη. Επιλέγει τον Μαράντο εκείνος, ο οποίος θα εκτελέσει. Ορφανίδης τώρα, 3-48 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Καμπόσος θα το πάρει ο Ζησόπουλος. Δεν του έκανε το χάτερη μπάλα, η οποία αναπήρησε αρκετές φορές στο Στεφάνι. Άτμισε το παίχτης του Pink Paper. Το μας αριστερά για τον Δρακόπουλο. Κολλημένος πάνω το Ζησόπουλος, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Παίρνει και πάλι από τον Μαράντο, κάνει και την ωραία προσποίηση, αλλά δεν τελειώνει καλά, ενώ βρέθηκε και στο έδαφος. Αζάρ ξεφεύγει από τους δύο αντιπάλους. Έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον Δρακόπουλο. Επάνω στον Αζάρ έγινε. Τα λέει τώρα με τον διαιτητή ο Δρακόπουλος για την συγκεκριμένη φάση. Ήδη στημένος στην γραμμή ο Αζάρ για να αναλάβει την εκτέλεση. Μέσα η πρώτη, 38-24. Θα χάσει την δεύτερη. Η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους. Αδαμάκης. Τρίβας, ο οποίος έκανε το κλέψιμο. Θα πάει και μέχρι το τέλος, αλλά θα στοχεί στο τελείωμα. Σιώκης είναι εκεί. Αλλά ούτε αυτός μπορεί να φέρει κάτι για την ομάδα του, η οποία παραμένει στην επίθεση. Δρυβάς ξανά άστοχος. Συνεχόμενες εδώ οι άστοχες εκτελέσεις από την πλευρά των Madra Heat, οι οποίοι σε τρεις ευκαιρίες δεν πήραν κανέναν πόντο. Βήμα πίσω από τον Αδαμάκη, δίστασε να πάρει την εκτέλεση. Καμπόσος τόσο δεν διστάζει, αλλά άστοχη.
Ρίβας θέλει να τρέξει. Μαράντος, Σιώκης. Αστοχή από κοντά μας έβει ο Καμπόσος. Φανίδης. Για το Pink Paper που διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας 14 πόντων. Καμπόσος εδώ θα την αυξήσει. 40-24. Σιώκης. Τρίβας ασχολείται τώρα Σιώκης. Γιακόπουλος δεν μπορούσε να περάσει την πάσα για τον Μαράντο. Τώρα θα πάρει από τον ίδιο. Πάει στο ανάποδο λέει, αφού δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Φυσόπουλος. Καδαμάκης πήρε την ασίστ. Άφησε την πάρα στο καλάθι. 42-24. Ξεφεύγει πλέον το Pink Paper και αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να καλέσουν time out. 1-27 ακόμα στην τρίτη περίοδο, με ένα επιμέρους 15-2. Το Pink Paper έχει καταφέρει να φέρει το σκορ στο 42-24. Και να φέρνει ένα πολύ καλό προβάδισμα μέχρι στιγμής, ενώ θα γίνει και το κλέψιμο. Η πάσα εδώ ήταν παρακινδυνευμένη από τον Πολέτη. Δεν έκαναν το κλέψιμο ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και έτσι μπαλά παραμένει στα χέρια του Pink Paper. Αδαμάκης. Αφήνει έξω στον Ορφανίδη από την κορυφή, εκείνος αστοχή για τρεις, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Τρίβας πάει μέχρι το τέλος. Τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Ο Σανίδης, Καμπόσος, πάνω το Δρακόπουλος τώρα για να μην του επιτρέψει να πάει στο τρίποντο. Ο Σανίδης. Πολύ έτσι, συγχωρείτε. Τώρα ο Ορφανίδης στα 2 δευτερόλεπτα αναγκάζεται να πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά. Τρίβας, γλιτών το λάθος εδώ. Η Μαντραχίτ προλαβαίνει να περάσει και η μπάλα το κέντρο και να βρουν και το δίποντο μάλιστα με τον Μαράντο, με τον Λιακίδη, με συγχωρείτε. 42-26. Νέο τρίποντο μέσα αυτή τη φορά με τη βοήθεια του, απλό δεν το πιστεύει ο Ορφανίδης, αλλά έχει βάλει το buzzer beater της τρίτης περίοδου για να γράψει το 45-26. Πήγαμε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού μας, 45-26 για το Pink Paper, το οποίο έχει καταφέρει όχι απλά να φέρει το μάτι στα μέτρα του, αλλά πλέον να βρίσκεται και με το 1,5 πόδι κοντά στο φύλλο αγώνα. Αγώνα, με συγχωρείτε. Πήρε το φάουλ τώρα ο γιατρού. Θωμάς. Όλος από κοντά αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είχε πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός στο έπακρο για το 45-28. Καμπόσος. Για τρεις, αλλά αστοχή ο Βικοράρος. Τομάς. Κρατάει το δεξί, εκτελεί, αλλά θα πάρει το φάουλ. Είναι δύο βολές για τον παίκτη των φιλοξενούμενων.
μέσα η πρώτη από τον Θωμά, 45-29. Μέσα και η δεύτερη για το 45-30. Βήματα από τον Βούλγαρη, νέο λάθος για το Pink Paper. Θωμάς από αρκετά μακριά για 3 μέσα, 45-33. Και έχουμε το time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Με ένα σερί 7-0 η Mandra Heat μείωσαν στους 12. 45-33 τώρα δείχνει το σκορ. Μικοράρος Ορφανίδης θα πάρει την προσπάθεια. Κατοχή είναι για το Pink Paper, καθώς ο Μόλος ήρθε τελευταίος επαφή με την μπάλα. Μακρινή πάσα ήταν εκεί ο Μόλος για να κάνει το κλέψιμο. Θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει. Το έδαφος ο Μπικοράρος, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει το γόνατο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Διακόπτουμε και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Ο Μπικοράρος πέρασε εκτός, βρίσκεται τώρα στον πάγκο όπου θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς με τον Δρύβα. 7:50 ακόμα για το φινάλε. Δεν θα έρθει ο καλάθιδος, και όχι, έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα πάρει το φάουλ από τον Αζάρ. Ένα φάουλ που τον οδηγεί στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. 45-34. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να σκουπιστεί το παρκέ. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει. Παραμένει 45-34. Με την κατοχή να είναι για το Pink Paper. Αζάρ θα δεχτεί το κόψιμο εκεί από τον Σκιώκη. Του δίνει και τα εύσημα. Δώσαν τα χέρια γύρω τους. 45-34 το σκορ, με το Pink Paper ακόμα να μην έχει καταφέρει να σκοράρει στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε φάουλ. Στον Αζάρ, αν δεν κάνω λάθος. Αζάρ περνάει πάσα για τον Ζησόπουλο. Ήρθε εκεί με φόρα ο Αδαμάκης για να εκτελέσει. 47-34. Θα γίνει και το λάθος από τους Mandra Heat. Δωρίζουν εδώ την μπάλα. Αδαμάκης πιέζει ψηλά ο Δρύβας. Αζάρ βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στα μέσα. Δεν βρίσκει τον τρόπο να φέρει το καλάθι. Θωμάς στέκεται και εκτελεί για 3 ευκολοί. 47-37. Στους 10 πλέον η διαφορά. Αδαμάκης θέλει να γυρίσει
κολλημένος ο αντίπαλος πάνω του, δεν του επιτρέπει να βρει ένα εύκολο καλάθι. Θωμάς θα πάρει και αυτό λίγο από λίγο πιο μακριά. Αστοχή αυτή την φορά, έχει αυτοπεποίθηση εδώ πέρα στον Μαντραχή. Αδαμάκης. Αλλά φτάνει στον Αζάρο, ωραία συνεργασία εδώ από τους γηπεδούχους. 49-37. Καμπόσος θα κάνει το κλέψιμο, θέλει να βγάλει μπροστά γρήγορα, αλλά εκεί βρίσκεται το γιατρού, ο οποίος έκανε το κλέψιμο για την ομάδα του. Δρίβας πάει μόνος του, δεν τα καταφέρνει, Καμπόσος καθαρίζει. Αδαμάκης. Νέο φαουλ από τον Σιώκη. Είναι βολές για τον Αδαμάκη. Γρήγορα τώρα θα πέρασει τον πάγκο στην θέση του ο Δρακόπουλος, ενώ ο Λιακίδης επιστρέφει για να πάρει την θέση του γιατρού. Έφαγε στον πρώτο Αδαμάκης, 50-37. Μέσα και η δεύτερη με το 51-37. Μόλος στην κορυφή του δίνει χώρο ο Καμπόσος. Σιώκης, Δρακόπουλος πήρε την μπάλα, εκτέλεσε αμέσως και εύστοχησε. 51-39. Αδαμάκης για τον Ορφανίδη. Ισόπλος αφήνει έξω, ο Καμπόσος θα το πάρει. Πυροβολή ο Καμπόσος, 54-39. Ξανά μια πολύ καλή διαφορά για το Pink Paper, με 5 λεπτά ακόμα να απομένουν μέχρι το φινάλε, και τον Δρακόπουλο να μην μπορεί να μειώσει. Αδαμάκης αφήνει έξω, ο Καμπόσος διστάζει τώρα. Αδαμάκης θα το πάρει αυτός, δεν θα το βάλει, αδύναμο το σουτ. Θωμάς 3-2 στην επίθεση. Επιστρέφουν τώρα σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Μπάλα ξανά στα χέρια του Θωμά. Μόλις δίνει το σκαμπύλι, αλλά η μπάλα φτάνει στον Αζάρ. Αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τους γηπεδούχους. Το εκμεταλλεύονται, φτάνουν στον ευνηδιασμό, φτάνουν στο καλάθι για το 56-39. Η πάσα εκεί στον ανενόχλητο Λιακίδη, ο οποίος θα κάνει το 56-41. Ενώ έχουμε και το time out. Τελευταία 4:20 ακόμα στο match. 56-41. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας στο Big Paper στο συν 15. Κρατώντας μια απόσταση ασφαλείας από τους Mantra Heat. Ισόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το φάουλ από τον Δρακόπουλο, ένα ανόητο φάουλ. Καθώς το ρολόι βρισκόταν στα 3 δευτερόλεπτα και ο Αδαμάκης ήταν εκτός ισορροπίας. Ο Ισόπουλος, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Αδαμάκης. Αζάρ βάζει πλάτη, γυρίζει με το δεξί και βρίσκει και στόχο. 58-41. Θωμάς πέρασε, πάσα για τον Μόλο, κόντρα σε κοντύτερο αντίπαλο εκείνος. 58-43. Αδαμάκης βήμα στο πλάι μπροστά από τον Δρακόπουλο. Μόλος μαζεύει. Ψηλή πάσα και μακρινή για τον Θωμά, κατεβάζει εκείνος. Λιακίδης. Δρακόπουλος. Λιακίδης ψάχνει επιλογές, ζητάει ο Θωμάς. Κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις, θα βρει σιδερό. Μαζεύει το rebound ο Αδαμάκης, καθαρίζει τη φάση, πιέζεται από τον Δρακόπουλο, πάει και ο Μόλος τώρα για βοήθεια. Πάνε την πίεση εδώ
Η γηπεδούχη. Ο Λέτης σηκώνεται σε δεύτερο χρόνο και ευστοχή. 60-43. Έσπασαν ωραία εδώ την πιεστική άμυνα των Mantra Heat. Η γηπεδούχη. Και βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στο καλάθι για να παίρνουν πια τη διαφορά. Στους 17, Δρακόπουλος θα στοχίσει μόλις στη δεύτερη ευκαιρία του. Θα πάρει το φάουλ. Εκεί στην πρώτη ομόλος, 60-44. Έξω η δεύτερη, πήγα υψηλά ο Αζάρ για να μαζέψει. Τον δυσκολεύει κάπως η πιεστική άμυνα του Λιακίδη. Θα γίνει το κλέψιμο από τους κόκκινους στο έδαφος. Ο Μαράντος, ο οποίος έπεσε και κάπως άτσαλα εκεί στο παρκέ. Τον Μαράντο. Αστοχή στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 60-45. Mantra Heat θα έρθει και το καλάθι από τον Λιακίδη για το 60-47. Ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα ακόμα στο μάτς. Αζάρ βάζει πλάτη, δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο και γίνεται και το φαουλ στη συνέχεια από τον Μαράντο πάνω στον Τζησόπουλο. Ο Λέτης αλλάζει ωραία κατεύθυνση, ξεφεύγει από τον Λιακίδη, είναι και μόνος του εκεί για να πάρει την εκτέλεση, αλλά δεν θα φέρει το δίποντο. Ο Μας, δύσκολη πάσα, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή. Έπειτα από αυτή την άστοχη πάσα του Μόλου. Στην επαναφορά τώρα το Pink Paper με τον Αζάρ να παίρνει. Δεν βγήκε η συνεργασία με τον Βούλγαρη. Θα κερδίσει και εκτελεί αμέσως ο Λιακίδης, θα το βάλει, 60-50. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Αδαμάκης από τα δεξιά κόντρα στον Μόλο, θα τον νικήσει εκεί, 62-50. Μας. Για τρεις ο Μόλος αστοχή. Η μπαλά καταλήγει εκτός και περνάει στα χέρια του Pink Paper. Σιωξε επιστρέφει στο παιχνίδι για τους Mantra Heat. Παίρνει την θέση του Μόλου για αυτά τα 44 τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Κολέτης. Για τρεις τώρα ο Βούλγαρης, αστοχή, σιώκη στο rebound. Τσιάβος. Θωμάς από την κορυφή. Έξω το σουτ, μαζεύει το rebound. Ο Κολέτης και κάπου εδώ. Φτάνουμε προς το τέλος με το Pink Paper να παίρνει την πρώτη νίκη
στην Summer Master League να κάνει το 1-2. Ενώ από την άλλη οι Mantra Heat θα γνωρίσουν την τρίτη ήττα τους σε αυτά τα τρία μάτς που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, Pink Paper, Mantra Heat 62-50.